Είμαι ο Μοχσένη Άσκαρ, ήρθα πριν 15 χρόνια στην Κύπρο. Επειδή είχαμε πρόβλημα με την κυβέρνησή μας, έγινα χριστιανός, ήμουν από background μουσουλμάνο. Όταν κάποιος μουσουλμάνος να γίνει χριστιανός, είχαμε πρόβλημα. Γι' αυτό έφυγαμε από Περσία και ήρθαμε εκεί για καλύτερη ζωή και ελευθερία. Εντάξει, πάντα όταν να πάει από άλλη χώρα ή άλλη χώρα να είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η γλώσσα δεν το ξέρεις. Όμως πρέπει να έχεις πάντα υπομονή να σου βοηθήσει ο Θεός πάντα αν πιστεύεις. Για μένα, ας πούμε, ο Θεός άλλαξε γενικά τη ζωή μου και έδωκε μου υπομονή. Και όταν έχεις υπομονή, κάποια φάση, ό,τι θέλει να σου δώσει. Για μένα και η οικογένεια μου, ούτε ήθελαμε στην Κύπρο όταν ήρθαμε, δεν είχαμε τίποτε. Τώρα μετά τις 14 χρόνια, 15 χρόνια γενικά, είχαμε το σπίτι, είχαμε δύο μωρά, είμαστε πολλά ευχαριστημένοι από την Κύπρο όταν ήρθαμε τώρα. Και ένα πρόβλημα με τον καρδιά μου, με 2009. Επειδή ο γιατρός είπε μου πρέπει να κάνω χείριση. Και ήταν, ας πούμε, δεν είχαμε λεφτά να πάω να κάνω χείριση, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή. Βοήθησε η κυβέρνηση, έστειλαν πια Ελλάδα, είπα μου πάρα πολύ καλά και πέρασε μου. Γίνω, μπορεί κάποιες φορές να θυμηθείς η χώρα σου, η οικογένεια σου. Για μένα, ας πούμε, πολλές φορές θυμήθηκα η χώρα μου, γιατί δεν μπορούσα να φέρω τίποτε μαζί μου για αυτή τη στιγμή, μόλις έφυγα. Μόνο εκείνο που κατάφερα να φέρω μαζί μου, αυτό ήταν. Και πάντα, ας πούμε, θυμηθώ, είναι η ιστορία, η χώρα μου. Και έφεραμε μαζί. Εκείνο που χωράσαμε ήταν μόλις παντρεύτηκα με την γυναίκα μου. Το πρώτο ταξί έπιαμε μαζί, ας πούμε, ήταν σαν άλλη μου. Εκείνο που χωράσαμε. Και καταφέραμε, έφεραμε μαζί μας. Και έχουμε πάντα μαζί. Εκείνο είναι ένα κομμάτι από Περσέπολης, μια πόλη από Περσία, γιατί Περσέπολης είναι πόλη από Περσία και είναι ελληνικό όνομα. Και πάντα έχουμε μαζί, γιατί ξέρουμε εκείνο είναι η ιστορία της χώρας μας. Εμείς είμαστε στην Κύπρο, όμως ποτέ δεν ξεχνάμε εδώ η χώρα μου. Εκείνο που κάτι, ας πούμε, λείπει μας, δεν είμαστε safe, ας πούμε. Γιατί είμαστε ούτε Κύπρος, ούτε από Πέρση. Γιατί ούτε δεν έχω πικότητα Κυπριακή, ούτε Πέρση. Γιατί είμαι πρόσφυγα από Πέρση, δεν μπορώ να έχω. Και το μωρά μου, για μένα, ας πούμε, μπορεί να πω, δεν με μοιράζει. Όμως για το μωρά, το δικό μου είναι, γεννήθηκε εδώ. Και έχει 15 χρόνια και αύριο θέλει να πάει να σπουδάσει. Δεν είναι ούτε Κύπρος, ούτε Πέρση. Δεν μπορεί να σπουδάσει. Το μεγάλο γιος μου ήθελε να παίξει, ζήτησα να πάει, παίζει εθνική Κύπρο, water polo, είναι καλύτερος και δεν μπορούσε λόγω δεν είναι Κύπρος. Και το δεύτερο γιος μου παίζει football, ποδόσφαιρο, παίζει ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να παίζει με στη άλλη ομάδα, μόνο μπορεί να κάνει προπόνηση. Και είναι για μένα πολύ δύσκολο, γιατί πολλές φορές ήρθε ο γιος μου, το λέει, «Παπά, τι είμαστε?» Δεν μπορώ να είμαι, ούτε είμαι Κύπρος, ούτε είμαι από Πέρσια. Πες μου τι είμαστε και δεν έχω απάντηση να του πω.